κατάσταση είναι τραγική έτσι κι αλλιώς πολλές δεκαετίες. Συνέβησαν και κάποια περιστατικά τελευταία και είδα πάλι να κάνουμε τη συνέλευση αυτή, όπου καλέσαμε όχι μόνο τους κατοίκους, αλλά και τις αρχές του τόπου, συλλόγους, τοπικές κοινότητες, άλλες κτλ. Και κατοίκους άλλων χωριών. Και πράγματι η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα το δείτε και από τις φωτογραφίες. Οι διπλές από το σχολείο, τις δύο τεράστιες θέσεις ήταν γεμάτες και απ' έξω κιόλας κόσμος, ή πάρα πολύ κόσμο και πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ήρθε ο κόσμος παρά το ότι έχει πια απειβδίσει και έχει πει μία σύσκεψη παραπάνω. Θα είμαστε και τόσες χιλιάδες έχουν γίνει και δεν γίνεται τίποτα. Εξ αρχής λοιπόν είπαμε ότι αυτή πρέπει να πάρει μια λίγο διαφορετική και να προσπαθήσουμε άλλα πραγματάκια πιο δυναμικά. Τα νέα που θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, είναι 2-3 νόμοι στα σκαριά και άντε ο ένας να λέει ότι 31-12 θα πρέπει να βγάλουν άδειες, άντε ο άλλος ότι στα διαχειριστικά σχέδια που είναι θετικά προχωράνε και τα λοιπά για να αναλάβει την περιφέρεια της διαχειρίσης των οστών. Άντε και ο Φαμέλος έχει κάνει ένα νομοσχέδιο και θα κάνει μια επιτροπή για ανατολικής Κρήτης για να επιβλέψει τη Νατούρα, όπου θα πρέπει να μπουν και από εμάς σύλλογοι και τέτοια και τοπικές κοινότητες και φορείς μέσα, να μην γίνει υπογείωση. Ναι. Όλα αυτά όμως είναι στο θα. Και τα θα τα έχουμε συνηθίσει. Και αν περιμένουμε αυτά τα θα να γίνουν, αν γίνουν, είναι ήδη στο κόκκινο οι περιοχές μας και θα δούμε τα θα αυτά έρημους τόπους. Εμείς λοιπόν θέλουμε τώρα, για να μην σας τα αποδηλογήσω, εδώ και τώρα, εν τέλει, μετά από πολλή συζήτηση και πολλές απόψεις που ακούστηκανε, πρώτον, ο Δήμος να ζητήσει εδώ και τώρα εισαγγελική έρευνα. Ενδελεχή. Δύο. Να παρέμβει λοιπόν εισαγγελέας για την κατάσταση που επικρατεί. Στον οποίο έχουμε ήδη κάνει γραπτές αναφορές και παραστάσεις προφορικές. Εδώ λοιπόν και εδώ να το ζητήσει ο Δήμος. Αυτή τη φορά να το ζητήσει ο Δήμος στην εισαγγελική έρευνα. Ναι. Να περιφυλάγει εδώ και τώρα, γιατί έχει ευθύνη στην περιφυλογή ο Δήμος, και επιπλέον να ζητήσει από την αποκεντρωμένη μια άδεια να συσταθούν ομάδες με επικεφαλής κάποιους δημόσιους λειτουργούς όμως. Είτε από την Δήμο, τα ΤΑΕ από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω από πού, δασκαρχείο βέβαια, τα λοιπά, να περισυλλέγονται ζώα. Ήδη νομίζω όμως υπάρχει μια επιτροπή έτσι αρμόδια από το Δήμο που και έχει προχωρήσει αρκετές φορές σε συλλήψεις. Έχουμε κάνει 2-5 φορές, αλλά αυτά δεν είναι άμα και σε 150 και 200 πρόβατα, είναι ούτε χαπάκι μπροστά στα 6 κάτι χιλιάδες που υπάρχουν εκεί. Και αν έτσι εκτονώνεται το πράγμα, είναι ο χαρότο για τους ορισμένους, όχι όλους τους ανθρώπους, γιατί εδώ θα πω ότι, όπως το είπα και χθες, που είχαμε κτηνοτρόφους στο ακροατήριο, είχαμε με χαρά μου, είδα κτηνοτρόφους. 2, 3, 4. Λοιπόν, ότι δεν είμαστε εναντίον της κτηνοτροφίας. Είμαστε πολύ υπέρ και έχουμε κάνει και προτάσεις για παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας. Είμαστε εναντίον της ασυδοσίας και της εγκληματικότητας. Το διευκρινίστηκε και καλά κάνετε και αυτό, γιατί. Να το ξεκαθαρίσουμε δηλαδή. Που είχα καλέσει από το σταθμό σα και από όλου και ήρθανε. Πράγματι, στην οντρόφη και στην συνέλευση και ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Υπάρχουν και σωστοί και οντρόφοι πάνω και τα λοιπά. Άρα λοιπόν να υπάρχει επιτροπή. Εάν τώρα αυτά δεν γεια και επίσης από το δασαρχείο να κάνει απαγορεύσεις. Βέβαια η Νατούρα είναι όλοι σχεδόν απαγορευμένοι για βόσκηση, γιατί είναι, σχεδόν ταυτίζεται με περιοχές ΣΜΕΔ και ΠΕΠ. Αλλά έστω μέσα σε αυτή την γέννη απαγορευμένη περιοχή να κάνει μικρές απαγορεύσεις. Εκεί που χρειάζεται. Και δεν είναι μόνο το Καβούσι, είναι ο Σταυρός εκεί, είναι η Αγιάννη, είναι η Καλαμάκη, είναι διάφορα σημεία φοβερά. Εμείς έχουμε την Ελιά, τα αρχαία, τα νεκροταφεία. Θα κάνει απαγορεύσεις μικρών περιοχών. Κάποτε είχε αντιτείνει εκεί, πάλι που το είχαμε ξαναπεί, εκεί ήταν και συνήγορος του πολίτη μπροστά, Μαζοριά, και είπε ότι δεν μπορούμε γιατί δεν θα τα επιβλέπει. Είπανε λοιπόν από άλλες αρχές που ήταν εκεί τότε διευθυντής αστυνομικός κτλ. Ότι κάνε το. Εσύ να εκδώσεις απαγορεύσεις βόσκησης για ορισμένα σημεία, έχεις πει πολύ μαζί τον τρόπο να το ελέγξουμε. Κόφευσε από τότε το αρχείο αυτό, δεν επιμένει να μην κηρύξει απαγορεύσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι νομοθεσία υπάρχει έτσι σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Προσωπικό να απαιτήσω ότι κύριε, αυτό είναι επίγοντα χειριστή εκεί, γιατί είναι ιερός τόπος, γιατί είναι τα νερά μας, οι πηγές μας, τόνα τ' άλλο σε σημεία τέτοια. Και θέλω προσωπικό εδώ και τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Και να ρίξει τον μπαλάκι αλλού και θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.
Το επόμενο είναι, λοιπόν, έχουμε πει τώρα σε γενικέρα, περισυλλογή, ο Δήμος και περισυλλογή με άδειες αποκεντρωμένης. Απαγορεύσεις από το δασαρχείο σε ορισμένες περιοχές να γίνει θηρεύσιμο είδος. Θηρεύσιμο είδος όταν είναι εκτός του χώρου που θα έπρεπε να είναι το ζώο, να είναι θηρεύσιμο είδος. Αυτά λοιπόν τα απαιτούμε εδώ και τώρα. Εάν σε εύλογο διάστημα, και το εύλογο είναι μέρες, δεν είναι μήνες, δεν γίνουνε, τότε η αποφάση μας είναι ένα. Θα βάλουμε μαύρες σημαίες σε σημεία χαρακτηριστικά του χωριού, μπροστά είσοδο και έξοδο του χωριού, την Αθία Ελιά, τον αρχαιολογικούς χώρους και τα άλλα χωριά, ο Αγιάννης Καλαμάθα και το Σταυρός, οι Καπίστροι, όπου νομίζουν, όπου εκτιμούν. Θα κάνουμε κάποιες καταλήψεις, είτε αστικού δρόμου είτε κάποιων υπηρεσιών. Και το άλλο, θα κάνουμε μία συγκέντρωση στη Θρυφτή. Ναι. Σε 10-15 μέρες θα εκτιμήσουμε τη μέρα. Αυτά αποφασίσαμε. Και από εκεί και πέρα θα κλιμακώσουμε όσο μπορούμε τον αγώνα. Δεν μπορεί να κοφεύουν όλοι και να λένε όλοι θα. Είσαστε αποφασισμένοι λοιπόν να προχωρήσετε παραπέρα, πέρα από τις συναντήσεις που γίνονται, κύριε Ρεμεδιάκη, και όπως μας λέτε και στο παρελθόν έχουν γίνει, όμως δεν βλέπετε έτσι να δίνετε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Αν σε αυτή και τι έχουν γίνει, τι σκέψεις στην περιφέρεια, τι με τον εισαγγελέα, τι έχουμε κάνει 12 σελίδες στον αφορά στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης με 400 δεν ξέρω πόσα συγκεκριμένα, εκατοντάδες συγκεκριμένα. Την ίδια ακριβώς στην συνήγορο του πολίτη, ο οποίος συνήγορο του πολίτη χθες πρωτοκόλλησε έγγραφο. Με τα λιγόματα ίσως και αυτά, ναι. Και στέλνει προς τις πράξεις και τους ζητάει έκθεση για τι έχει γίνει τελευταία την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Έχουμε μιλήσει με τον Αποστόλου τον Υπουργό, έχουμε μιλήσει στα Επιτροπή Συλλόγων και Φορέων, είχαμε ραντεβού στις Αρχάνες, όπου του είχαμε και προτάσει για την κοινοτροφία. Είναι ενήμεροι λοιπόν και οι υπηρεσίες, είναι ενήμεροι και το ίδιο το Υπουργείο γιατί... Εγώ πολλές φορές λέω ότι αν τυπώσω αυτά που έχουμε κάνει ως Επιτροπή Συλλόγων και Φορέων και ως κοινότητα, θα γεμίσω με ένα φορτηγό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως τι έχουμε κάνει. Δεν κοφεύουμε λοιπόν όλοι. Ο ένας έχει τον μπαλάκι στον άλλο κτλ. Δεν έχει κανείς ούτε την τίποτα, την ευτυχία να πούμε να πάει να πει. Λένε το αίμα θα, με ρωτά φωτιάρας μπαλόκι, βγείτε έξω από τον μπαλκόνι σαν δείτε που είναι τα ζώα. Στα χωριά μέσα είναι τα ζώα. Τι μου λέτε τώρα θεωρίες και εγώ κάνω μηνύσεις, μου λέει το δασαρχείο. Τι να τις κάνεις τις μηνύσεις που έχω γράψει από χρόνια τώρα. Τι μου τις δείχνεις αφού δεν χρόνο αποτέλεσμα. Επί του αποτελέσματος θα μιλάμε τώρα και μόνο. Είσαστε έτσι... Στριβόμαστε πίσω από ένα χαρτάκι, από ένα γράμμα του νόμου, να περνά ο καιρός. Μα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Επί του αποτελέσματος είναι κανένας Έλληνας που προσπαθεί. Και να πει, να είχα αποτέλεσμα και είναι αυτό. Ένα στα χίλια, ρε άδερφε. Υπάρχει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία του Καβουσίου και όχι μόνο, διότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Καβούσι. Πολύ καλά το λέτε, είναι ο ορεινός όγκος της Ιεράπετρας και άλλες φορές στο παρελθόν έχουμε μιλήσει και στο Σταυρό και προς τα δυτικά της Ιεράπετρας του Δήμου. Έχουν έτσι πως τυπώ σοβαρές ζημιές και στις ιδιωτικές περιουσίες αλλά και το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται από αυτήν την ασυδοσία στην οποία θέλετε πλέον να μπει τέλος. Ναι. Παραβρέθηκαν από ό,τι γνωρίζουμε και αντιδήμαρχοι, από ό,τι είδαμε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας έδωσαν κάποιες απαντήσεις από την δική του την πλευρά. Είπε την άποψή του. Εντάξει, κάποιοι αναφέρανε νόμους και τα λοιπά. Αυτό δεν μας αρκεί αυτή τη στιγμή. Είπανε κάποιοι για περισυλλογίες, ναι, βεβαίως. Γνώμες ακουστήκαν, αλλά πέρα από τις γνώμες και πέρα από την νομολογία και τα αυτά, εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνουν κινητοποίηση. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι αν αυτά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν γίνουν πράξη... Σε 10 μέρες ας πούμε, περίπου, έτσι, ένα δεκαήμερο να βάλουμε, να περάσει, ναι, να ζητήσει η εισαγγελική καταρχήν έρευνα από το Δήμο και με χρονικό όριο, όχι εισαγγελική έρευνα που δεν έχω ζητήσει και δεν έχουν έρθει ποτέ. Πήγαμε όταν ο Ρακητής τότε υποθέτει δημόσια διοίκηση έκανε ένα σήμα στην περιφέρεια και την περιφέρεια με τη σειρά της υπηρεσίας. Γιατί θυμάμαι πήγαμε 7 υπηρεσίες εκεί πάνω στο βουνό να ελέγξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ακόμα και μια σε αυτή εγώ δεν την είδα. Υπήρξε, θα υπάρξει για περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πίνουμε όλο κολοβακτηρίδια στα νερά μας, έτσι. Τώρα, ο Θεός βοηθός. Τι να πω. Άρα εκφράζεται φόβος και για τη δημόσια υγεία, έτσι.
Ναι, μα τα έχουμε αναφέρει όλα. Μην αναφέρετε να σας αναφέρω που και που επιδράσω. Μην τα συζητάτε. Είναι 12 χιλίδες η αναφορά που, τι, γιατί, σε τι γιατί επιδρά. Ναι. Λοιπόν, ό,τι ζητηθεί, να ζητήσετε εσείς το επόμενο παράδειγμα Δημοτικό Συμβούλιο, λέω με το καλό. Mm-hmm. Για γενική έρευνα. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να παραστεί, κύριε, μέχρι τότε σε 3 μήνες, σε 2, σε 5, θέλουμε να έχει το πόρισμα. Όχι άντε κάτι και όπως συνήθως όποτε σου μπορέσεις, αν μπορέσει. Αυτό χρειάζεται ο Έλληνας, θέλει χρόνους και μια συνέπεια. Δεν είναι όποτε θέλω, αν θέλω και όπως το θέλω. Ύστερα, περιστρογές. Να ξεκινήσουν άμεσα, να ζητήσουν από αποκεντρωμένη ομάδα. Δεν θα δημιουργήσει ομάδα. Να γίνει η θερέψιμο είδος. Ζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Όταν είναι στο χωράφι του άλλου και εσά, τα λοιπά. Και ειδικά βέβαια για αυτά που δεν έχουν τον νότια ούτε θα μία.